στους δρόμους της Θεσσαλονίκης που θα ξενυχτήσει απόψε με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να πανηγυρίζουν αυτή την μεγάλη πρόκριση, τη συμμετοχή της ομάδας για μια ακόμη φορά σε τελικό διοργάνωση, σε ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ ήταν το 91 στη Γενέβη, πήρε το ευρωπαϊκό κύπελο. Φιναλίστ την επόμενη χρονιά το 92 στην ΑΝΤ με τη Ρεάλ Μαδρίτη στον άτυπο εκείνο τελικό. Με τον νικητήριο Γκαλάτη στην εκπνοή από τον Μπράουν για την Ισπανική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ που ήταν πέρσι στο Final Four της Αθήνας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δεν τα κατάφερε, αλλά είναι συνεπής στα ραντεβού με τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Ο Μπαλογιάννης, ο Γαλακτερός, 80-62. Η διαφορά παίρνει μεγάλες διαστάσεις πλέον. 43 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Τέρνερ, ένα ακόμη σου τριών πόντων. Άστοχος και σε αυτό. 5 στα 25 τρίποντα για τον Πανιόνιο. 32 δευτερόλεπτα η μπάλα στα χέρια του Σάβιτς, ο Κόρφας. Όλα έχουν τελειώσει στο Αλεξάνδριο. Ο ΠΑΟΚ θα νικήσει για δεύτερη φορά τον Πανιόνιο και θα περάσει στο τελικό του κυπέλου Κόρατς. Ο Σάβιτς, ο Κόρφας θα πετύχει το καλάθι. Οι παίκτες του Πανιόνιου δεν αντιδρούν πλέον. 20 πόντους διαφορά σε ένα παιχνίδι που ασφαλώς η διαφορά δεν δείχνει την εικόνα. Ο Πανιόνιος προέβαλε μεγάλη αντίσταση στον ΠΑΟΚ, προηγήθηκε στο ημίχρονο 34-31, αλλά ο ΠΑΟΚ με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να ανατρέψει τα πάντα. Ο Μαρκόπουλος κάνει αλλαγές, απέσυρε τον Σάβιτς που έχει τώρα στην αγκαλιά του τον Βρέλεβιτς. Στη θέση του Σάβιτς πέρασε ο Ρετζιάς. Πολλοί ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν. Μία σημεία για τον Αγγέλου. 10 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα πριν από το τέλος. 82-63. Μείωσε ο Αγγέλου, αλλά πια όλα αυτά είναι μια τυπική διαδικασία. Σας ευχαριστεί μαζί με τους συνεργάτες του. Κάποιες συστάσεις από τους διαιτητές στον πάγο του ΠΑΟΚ, στον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί εκεί, στους φωτογράφους. Υπάρχει ένας παροξισμός δικαιολογημένος εν μέρει από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο Αγγέλου στη δεύτερη βολή, 82-64. Μπάλα τώρα από τον Μπαλογιάννη για τα τελευταία δευτερόλεπτα της συνάντησης. Ο Γαλακτερός. 8 δευτερόλεπτα, το τέλος πλησιάζει, ο Κόρφας. Ο Μπαλογιάννης σχεδόν με την εκνοή σου τριών πόντων. Ο Φάνης Πιστοδούλου στα χέρια του διεθνούς άσου του Πανιωνίου. Τελειώνει το παιχνίδι. Η μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ, η πρόκριση στο τελικό του κυπέλου Κόρατς. Τελικό σκορ 82-64. Ο Λευτέρης Πλαχίδας έχει αμέσως το λόγο. Λευτέρη. Ο Πανιόνιος έχασε, αλλά κέρδισε σήμερα το ελληνικό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ παίζει στο τελικό του κυπέλου Κόρατς με τη Στεφανέλ Τριέστε. Δεν ακούω τίποτα. Ο ΠΑΟΚ παίζει στο τελικό με τη Στεφανέλ Τριέστε. Ευχόμαστε όλοι να φέρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο του Κόρατς στην Ελλάδα. Ο Πανιόνιος κέρδισε λοιπόν, αλλά έχασε, αλλά κέρδισε το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι πιστεύω. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Βέβαια στο πρώτο επίπεδο ήμασταν πολύ καλύτεροι. Στο δεύτερο δεν τα καταφέραμε, γιατί πιστεύω ότι είχαμε δυνατότητες σήμερα για κάτι πολύ καλύτερο. Ευχαριστώ. Το σκορ είναι πλασματικό, βέβαια η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Τι έφταξε τα τελευταία λεπτά? Απλά στα τελευταία λεπτά βασικός μας στόχος ήταν νίκη πρόκριση. Βγήκαμε να πιέσουμε για να καλύψουμε τη διαφορά και είναι λογικό κάποια στιγμή να έχει πρόβλημα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μίσα. Ο λόγος σε σένα, Γιώργο. Αμέσως από τον Λευτέρη Πλακίδα να πάμε στο Μιχάλη Μερτζιανίδη. Μιχάλη. Κύριε Μαρκόπουλε, μια πρόκληση στο τελικό. Πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν για τον ΠΑΟΚ? Οπωσδήποτε δεν ήταν καθόλου δύσκολη. Καθόλου εύκολη, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ο ΠΑΟΚ όλη αυτή τη χρονιά έχει περάσει πάρα πολλά. Και έχει στο τελευταίο 20ήμερο πάνω από 3 τραυματίες με αποτέλεσμα οι προπονήσεις να γίνονται με τεμποδίων. Πιστεύω ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί οι παίκτες μας είναι πολύ μεγάλοι παίκτες και ξέρουν να παίζουν στο γήπεδο καλύτερα από κάθε άλλον. Ο Κώστας Μίσας πριν από λίγο είπε στο Λευτέρη Πλακίδα ότι ο Κώστας Μίσας πριν από λίγο είπε ότι κέρδισε το ελληνικό μπάσκετ. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Ο Κώστας Μίσας πριν από λίγο είπε ότι κέρδισε το ελληνικό μπάσκετ από αυτήν την αναμέτρηση. Συμφωνείτε? Πιστεύω ναι, δύο ελληνικές ομάδες στο ημιτελικό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Και κάτι τελευταίο, αντίπαλός σας θα είναι η Στεφανέλ. Τι βλέπετε για το τελικό από εδώ και πέρα? Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Η στόχη μας είναι ορατή. Όπως προσπαθήσαμε μέχρι σήμερα, προσπαθήσουμε και στο τελικό. Ευχαριστώ. Ο λόγος και πάλι στον Γιώργο Τραπεζανίδη.
Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στον τελικό του κυπέλου Κόρατς, εκεί όπου έχει περάσει και η Στεφανέλ Τριέστε. Να πούμε, πρώτο παιχνίδι στο Αλεξάνδριο το βράδυ της 9ης Μαρτίου. Η ρεβάνς στην Ιταλία στις 16 του ίδιου μήνα, ενώ ο κόσμος μένει στο Αλεξάνδριο για να πανηγυρίζει και εσείς βλέπετε ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές, τα highlights του αγώνα που επιμελήθηκαν ο Νίκος Καλέργης και ο Στέλιος Τεραμικές. Ο κόσμος απαιτεί από τους παίκτες να γυρίσουν στο παρκέ. Οι πανηγυρισμοί θα συνεχιστούν για αυτή τη μεγάλη νίκη πρόκριση του ΠΑΟΚ. Να επαναλάβουμε, ΠΑΟΚ Πανιώνιος 82-64. Ο ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλου Κόρατς στο σημείο αυτό. Κυρίες και κύριοι, η μετάδοσή μας από τη Θεσσαλονίκη έφτασε στο τέλος της. Καλή σας νύχτα.